Και ναι, θα δείτε βίντεο να φτιάχνω κοκορέτσι στο air fryer. Εφόσον λοιπόν πήρα ένα κοκορέτσι να το βάλω στη σούβλα του air fryer και έβαλα τα δαγκανακίδα ότι δεν χωράει, το διέλυσα το κοκορέτσι και το έφτιαξα από την αρχή. Πήρα λοιπόν τα κομμάτια, τα έβαλα στη σούβλα του air fryer και τα έβαλα όπω ήθελα. Το χώρισα και καλύτερα μπορώ να πω. Και τελικά το πήρε και όλο. Και εφόσον τέλειωσα με τα κομμάτια, κουμπώνω τη δαγκάνα, βάζω την πόλια, την τη λίγο καλά, πώς τη ένα μωράκι, γιατί αυτό δίνει όλη τη γεύση και ξεκινάμε με το έντερο. Κάνουμε έναν κόμπο στην αρχή, σφιχτό και ξεκινάμε πάνω κάτω, πάνω κάτω να το δένουμε και μετά γύρω γύρω σφιχτά μέχρι να μας τελειώσει όλο το έντερο. That's it! Για πρώτη φορά νομίζω ότι το έκανα πάρα πολύ καλά. Κάνουμε και τον τελευταίο κόβο και το κοκοριτσάκι μας είναι έτοιμο να μπει στο air Βάζω τα ψάκι, το κουμπώνω στη σούβλα, το κλείνω και βάζω την ένδειξη σούβλα σκοτόπουλου που έχει. Το ψήνω 180 για 30 λεπτά και μετά στους 200 λεπτά για να ξέρω γκαγκανιαστεί το εντεράκι. Το κοκορέτσι μας είναι έτοιμο. Το βγάζω με τη λαβίδα και κοιτάξτε πόσο είναι εξωτερικά, πόσο ζουμερό μέσα. Πραγματικά το καλύτερο κουκόλιτσι που έχω φτιάξει στο σπίτι, δοκιμάστε το, καλό πάσα σας εύχομαι και περιμένω δημιουργία σας.